Κύριε Καρσέ, να ακούσουμε και εσάς και θα σας προσθέσω και ένα ερώτημα μαζί. Πέστε μας λοιπόν ένα σχόλιο για τη δημοσκόπηση αυτή που σας εμφανίζει να μπαίνετε στη Βουλή με την εκτίμηση πρώτης ψήφου, αλλά και από την εικόνα που έχετε από το δυτικό τομέα της Β' Αθηνών, δεν είναι και ο πιο προνομιακός για τη Νέα Δημοκρατία, πρέπει να πω βέβαια, για να είμαι ειλικρινής. Τι εσείς, αν θέλετε, μας λέτε ποιο νομίζετε ότι είναι πρώτο κόμμα αυτή τη στιγμή στην κοινωνία. Και σας ακούμε. Ναι, είναι προφανές ότι όλο το αφήγημα που στηρίχθηκε τόσο πολύ από το ΣΥΡΙΖΑ όσο και από τη Νέα Δημοκρατία, ότι το ΜΕΡΑ25 δεν μπαίνει στη Βουλή, ήταν ένα αφήγημα το οποίο διαδίδαν πάρα πολύ. Είναι ξεκάθαρο ότι οι δημοσκοπήσεις, καθώς φτάνουν κοντά στις εκλογές, δεν μπορούν πλέον να εμφανίζουν μια ψευδή πραγματικότητα. Και όλες οι δημοσκοπήσεις πλέον, όπως βλέπετε, εμφανίζουν το ΜΕΡΑ. Και μάλιστα στην πρόθεση ψήφου, στα ποσοστά που είχε στις εκλογές, που σημαίνει ότι αν λάβει κανείς υπόψη και τους αναποφάσεις, τα ποσοστά θα είναι πολύ υψηλότερα. Ναι. Οπότε αυτή είναι μια πραγματικότητα πολύ ξεκάθαρη. Το ΜΕΡΑ25 είναι ένα κόμμα που ενοχλεί τους ολιγάρχες, ενοχλεί όλους αυτούς που τα τρία μεγαλύτερα κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, εξυπηρετούν. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πολύ πιστά εξυπηρετούνται από αυτά τα τρία κόμματα με συγκεκριμένες αποφάσεις όταν γίνονται κυβερνήσεις. Το ΜΕΡΑ25 κατονομάζει αυτούς τους ανθρώπους, κατονομάζει τους ολιγάρχες στη χώρα. Ο κ. Αλαφούζος πρόσφατα έχει κάνει μήνυση στον Κλέωνα Γρηγοριάδη, στο κοινοβουλευτικό μας εκπρόσωπο. Ενοχλούμε και θα συνεχίσουμε να ενοχλούμε και γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα. Είμαστε εδώ πέρα ώστε η ευκαιρία που χάθηκε το 2015 να ξαναέρθει και να πετύχει. Ναι, δεν θα χαρακτηρίσω την ευκαιρία που είναι εφιάλτης για τους Έλληνες, αλλά θα σας ρωτήσω κάτι άλλο. Εφιάλτης είναι αυτό που ζούμε σήμερα όμως. Δεν θα διαφωνήσω. Την άποψή σας και τη δική μου. Θα στηρίξετε μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που λέτε ότι κατέστησε. Και απαντήστε και στο ερώτημά μου, αν θέλετε. Ποιο εκτιμάτε την πρώτο κόμμα αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη, ότι. Ναι, όχι. Μαζί με αυτό που είπε ο Νίκος. Ναι. Το ΜΕΡΑ25. Δεν θα πρόκειται να δεχτεί καταρχήν ποτέ πρόταση από το ΣΥΡΙΖΑ για οποιαδήποτε κυβέρνηση. Θα σας το πω πάρα πολύ απλό. Δεν έχει δεχτεί. Δημοσίως γιατί πάντως το λόγο του, συγγνώμη, του ΣΥΡΙΖΑ ακούγεται. Εμείς απευθυνόμαστε στο δημοκρατικό προοδευτικό κομμάτι των κομμάτων και βάζει μέσα το ΠΑΣΟΚ, εσάς και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Το ΚΚΕ έχει πει όχι, τελειώσαμε. Όχι. Το ΠΑΣΟΚ επίσης στην παρούσα φάση λέει όχι με κανέναν. Και εσείς λέτε όχι βέβαια στο δημόσιο λόγο. Αλλά εντάξει, μεταξύ εκλογών βέβαια και μετά τις εκλογές. Ναι, προφανώς. Υπάρχουν οι εκλογές. Εγώ όμως να ρωτήσω. Ναι, ναι. Το ΜΕΡΑ25 είναι πολύ ξεκάθαρο. Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΜΕΡΑ25, οποιαδήποτε πρόταση γίνει μετά τις εκλογές θα απορριφθεί. Δηλαδή, το ΜΕΡΑ25 είναι ανοιχτό για να γίνει συζήτηση επί των πραγματικών θέσεων που έχει παρουσιάσει. Αν θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να έρθει να πει, ξέρετε, εδώ πιστεύουμε κάνετε λάθος, εκεί πέρα θα ήταν αλλιώς τα πράγματα, ανοιχτά. Δεν έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει αυτή τη συζήτηση. Για ποιο λόγο? Γιατί ξέρει ότι οποιαδήποτε συζήτηση με το ΜΕΡΑ25 θα έχει στο τραπέζι τη ρήξη με τους ολιγάρχες. Και επειδή είναι δεμένο το άρμα των ολιγαρχών ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, δεν πρόκειται ποτέ να ανοίξει, να κάνει μια ανοιχτή συζήτηση με ανοιχτά χαρτιά, γιατί αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να πει πολλές αλήθειες στον κόσμο που δεν θέλει να ακουστούν. Θέλει ο κόσμος να ζει με προβολές ενός αριστερού κόμματος που κάποτε ήταν, αλλά δεν είναι πλέον. Κύριε Ασένη, και ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για καρτέλ και εσείς για ολιγάρχες. Δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω εγώ είναι, σε ένα κόμμα που πηγαίνει καλά, όπως το περιγράφετε, που μπαίνει στη Βουλή, γιατί να σηκωθούν να φύγουν τρεις βουλευτές, τρεις γυναίκες βουλεύτριες συγκεκριμένα? Δεν σηκώθηκαν να φύγουν. Σηκώθηκαν να πάνε στον ΣΥΡΙΖΑ και στον ΠΑΣΟΚ. Με λειτουργεί δημοκρατικά το κόμμα, είναι διαφορετικές περιπτώσεις κάθε μία. Δεν είναι ένα δείγμα ότι κλονίζεται αυτός ο χώρος. Εντάξει, δημοσκοπήσεις σας δίνουν μέσα έξω από τη Βουλή, αλλά οργανωτικά, λειτουργικά, λειτουργεί το ΜΕΡΑ25. Ένα κόμμα το οποίο έρχεται σε τέτοια ρήξη με τους ολιγάρχες, που τους κατονομάζει και το διώκουν και νομικά πλέον οι ολιγάρχες, όπως ο κ. Σαλαφούς. Μια αγωγή στον κύριο Γεωργιάδη. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά εγώ σας ρωτήσω άλλο. Ναι, αλλά να σας απαντήσω. Παρακαλώ. Σε αυτό που μου λέτε. Υπάρχει κόσμος που φοβάται. Υπάρχει κόσμος που φοβάται και θέλει να βρει ένα πιο ασφαλές λιμάνι. Αλλά να σας πω και κάτι ακόμα. Να θυμηθούμε ότι τι γινόταν στο ΣΥΡΙΖΑ παλιότερα. Όταν η ίδια η Μαρία Δαμανάκη, που ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, όταν και το ΚΚΕ μέσα. Συνασπισμού του ενίου, ναι, βρέθηκε στο ΠΑΣΟΚ. Πόσο δηλαδή τα μικρότερα κόμματα της αριστεράς, όταν ήταν πραγματική αριστερά, ελαττούνταν από τα κόμματα της αριστεράς. Να κλείσουμε. Πρώτο κόμμα, ποιος είναι, θα μας πείτε ή δεν θέλετε να μας πείτε? Δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση. Αυτό μπορώ να σας πω είναι το ΜΕΡΑ25 διεταγμένο να κάνει και δεσμεύεται να κάνει οτιδήποτε χρειαστεί για να μην ξαναείναι στην κυβέρνηση ο κ. Μητσοτάκης και στη συνέχεια θα κάνει οτιδήποτε χρειαστεί για να τραπούν κυβερνήσεις όπως μπορεί να είναι ΣΥΡΙΖΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, Τσίπρας Ανδρουλάκης, οι οποίοι θα εφαρμόσουν τις ίδιες πολιτικές με πιο ευγενικό πρόσωπο. Είμαστε ταγμένοι εναντίον πολιτικών, όχι μόνο εναντίον προσώπων. Να πούμε την αλήθεια, και τα δύο κόμματα έχουν στρατηγική αυτοδυναμία. Δηλαδή και τα δύο κόμματα δεν θέλουν κάτι σχέση κάποια συνεργασία, θέλουν να βγουν αυτοδύναμα. Γιατί αυτό που λέει. Επισήμω ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το λέει αυτό. Το είπε και ο Σκουλάκης χθες. Αν σας κάνουν πρόταση τώρα, θα συζητήσετε. Γιατί είπατε ότι αν μας κάνουν την πρόταση νωρίτερα, θα συζητήσετε. Όχι, εμείς είπαμε κάτι άλλο. Μας χωρίζει ένα χάος από το ΣΥΡΙΖΑ. Όμως σεβόμαστε την απλή αναλογική. Η απλή αναλογική σημαίνει στη χώρα μας που δεν υπάρχει χρόνο συζήτηση μετά τις εκλογές. Τις εκλογές μοιράζονται μόνο. Επομένως, μπορείτε μόνο να μπορεί, και, επομένως υπάρχει πιθανότητα να συνεργαστείτε. Δεν υπάρχει σοβαρή συζήτηση συνεργασίας μετά τις εκλογές, γιατί είναι τρεις ημέρες. Πριν από τις εκλογές υπάρχει. Πριν από τις εκλογές είναι δημόσια, ανοιχτά η συζήτηση. Μάλιστα. Βεβαίως. Και είναι κάθετος. Αλλά δεν είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως δεν πρόκειται να την κάνει και δεν την ανοίγει αυτή η συζήτηση. Και προγραμματική. Και τι θέσεις μας έχουν, νομίζω καταθέσεις. Και κάτι στείλει ένα ερώτημα, κύριε Αρσένη, για την ολιγαρχία. Ναι, βέβαια, να σου πω λίγο το αυτό. Το διατάφτα είναι ότι οι πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είναι πολύ πιο πολιτισμένες από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά συμφωνώ σε κάτι. Στο ναι σε όλους τους δανειστές που μας φέρνουν σε αυτή την κατάσταση. Και στο ναι σε όλους, οποιοδήποτε ολιγάρχη ζητήσει κάτι. Καλά, κύριε Αρσένη. Για πέστε για τις ολιγάρχες που θέλετε. Νομίζω και εσείς το τι πλαστήρα στην Παπάγου δεν νομίζω. Παρακαλώ για να κλείσουμε την Παπάγου. Δεν νομίζω ότι πλαστήρα στην Παπάγου δεν νομίζω. Πλάσματα δραπετσόνα, δεξαμενά δραπετσόνα. Εσείς δεν έχετε την άποψη τουλάχιστον. Το πλαστήρα ελληνικό είναι το μεγαλύτερο φιλέτο τη Μεσογείου που μπορεί να μην αξιοποιεί το δηλώσει Τσίπρα. Είναι οι δηλώσεις σας για τα πετρέλαια ότι εμείς θα είχαμε έτοιμα και. Θα μπορούμε να κάνουμε μια προγραμματική συζήτηση πολύ ωραία τέτοια. Μπορούμε να την κάνουμε, αλλά το τι πλαστήρα στην Παπάγου δεν νομίζω ότι είναι. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ. Κάτι λίγο την ερώτηση να κλείσουμε. Κι όμως, να σα πω κάτι, Γερασένη. Συγγνώμη. Η Νέα Δημοκρατία αποδείχθηκε πολύ οικολογική στο ελληνικό. Να σα πω γιατί. Τρία χρόνια έχει μογκρεμίσει μόνο. Γίνεται δουλίτσα και ευτυχώς μετά από πολλά χρόνια γίνεται δουλίτσα. Γίνεται μια μεγάλη βόλτα στο κοινοβούλιο, όπου σε κάθε νομοσχέδιο υπάρχει μια τροπολογία. Έχουν αλλάξει τους όρους για τον κύριο Λάτσι άπειρες φορές. Από εκεί πέρα που θα έκτιζε και θα πουλούσε, έχει πλέον πουλάει οικόπεδα. Αλλά για τον κύριο Αρσένη δεν πρέπει να γίνει τίποτα. Όχι, δεν πρέπει να γίνει τίποτα. Να καθόμαστε έτσι και να έρχονται λεφτά. Πώς κατηγορείται για την ελευθερία της κοινωνίας στους ολιγάρχες όταν ο αρχηγός σας είναι μέλος μιας οικογένειας ολιγαρχών? Αυτό μου στείλανε και σας ρωτώ να μην το απαντήσετε εσείς. Τώρα τι να σας πω, αυτό το κρίνει ο κόσμος. Αυτό που λέτε. Ότι είναι μέλος της οικογένειας ολιγαρχών κ. Βορύπης. Δεν είπα καμία οικογένεια. Ο οποίος τα εισοδήματά του έρχονται από την πόλη του, των βιβλίων του. Και των ταινιών του. Το αφήνω σε εσάς. Αλλά ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει αλλάξει κάθε νομοσχέδιο για να ωφελήσει τον κύριο Λάτση το ελληνικό. Που έχει πάρει με άλλο διαγωνισμό ο κ. Λάτση και έχουν αλλάξει όροι. Τόσες φορές. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Πρέπει να τιμωρήσουμε τον κύριο Αρσένη και καμιά πρόταση επίσης από τον κύριο Αρσένη, εκτός από την κριτική που θα κάνει. Και προφανώς η αντιπολίτευση κάνει κριτική, αλλά και καμιά πρόταση μαζί, αν θέλετε, για να την ακούσουμε. Να έχουμε μια εικόνα και ο κόσμος μας παρακολουθεί. Το ΜΕΡΑ25 και ο λόγος που είμαι, ένας από τους λόγους που είμαι στο ΜΕΡΑ25 είναι γιατί είναι ένα κόμμα που δεν λέει απλά όχι. Λέει όχι στη λαϊλασία, αλλά έχετε με προτάσεις. Και έχετε με προτάσεις κοινή λογική που βασίζονται στη διεθνή εμπειρία και στις καλές πρακτικές. Όχι μόνο. Επειδή είναι αριστερές ιδέες, είναι αριστερές όμως που έχουν εφαρμοστεί και έχουν αποδώσει. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να μας πείσει ένα πράγμα, ότι αυτή τη στιγμή αυτό που βιώνουμε, αυτό το συγκλονιστικό, η κοινωνική λαϊλασία, το αδιέξοδο. Συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, αυτό λέει. Συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Αυτό λέει. Και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι και τι να κάνουμε πρέπει να ζήσουμε με αυτό. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν δικαιώματα. Σε αυτή τη χώρα, όταν είχαμε αντίστοιχο πληθωρισμό, όταν είχαμε αντίστοιχες δηλαδή αυξήσεις στις τιμές των βασικών προϊόντων και υπηρεσιών, είχαμε την υπαλληλότερη θυμούνται την ΆΤΑ, είναι η αυτόματη τιμαθμική αναπροσαρμογή, δηλαδή αυξάνονταν μισθοί, συντάξεις και επιδόματα ανάλογα με τις αυξήσεις στις βασικές τιμές προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτό είναι ένα δικαίωμα σήμερα που ξανά έχουμε πληθωρισμό. Το είχαμε όταν είχαμε πληθωρισμό, πρέπει να το έχουμε και σήμερα. Είναι ένα δικαίωμα για τους πολίτες. Δεν χρειάζονται φιλοδορήματα με επιδόματα, βραχυπρόθεσμα τα οποία τα παίρνεις τώρα για να σου κλείσει για εκλογικά το κομμάτι κυβέρνηση και μετά από τρεις μήνες τα χάνεις. Υπάρχει μια κανονικότητα που λέει ότι όταν αυξάνονται οι τιμές, αυξάνονται και οι μισθοί, γιατί αυτό χρειάζεται να γίνει για να ζήσει ο κόσμος. Είναι ένα δικαίωμα. Αυτά πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουν πρώτα απ' όλα. Προφανώς είναι ευρύτερο το ζήτημα για όταν πάμε στο κομμάτι της ενέργειας. Σημαίνει και επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ. Γιατί σημαίνει αυτό, και κατάργηση του χρηματιστήριου ενέργειας. Η ΔΕΗ, μια δημόσια ΔΕΗ, θα μπορούσε να ελέγχει και να σπάει οποιαδήποτε καρτέλ.
Η κατάργηση του χρηματιστήριου ενέργειας θα μπορούσε να σπάσει όλο το πλαίσιο που δημιουργείται καρτέλ. Η κυβέρνηση μας λέει ότι, μα ξέρετε, είναι ευρωπαϊκή πολιτική και είναι η ίδια κυβέρνηση που το λέει αυτό, που παραβιάζει την ευρωπαϊκή περιοχή για την πολιτική για την Natura, τους ευρωπαϊκούς στόχους για την ανακύκλωση. Οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή πολιτική δεν βολεύει τα συμφέροντα, απλά δεν εφαρμόζεται. Όταν είναι για την κατάργηση του χρηματιστήριου ενέργειας, μας λένε πω είναι θέσφατο, είναι ευρωπαϊκή πολιτική. 2 μέτρα και 2 σταθμά. Εκεί πέρα που τις βολεύει οι ευρωπαϊκές πολιτικές είναι θέσφατα. Εκεί πέρα που είναι για την κοινωνική λαϊλασία, παραγνωρίζουν και προχωράνε στο νόμο, είναι ο νόμος του ολιγάρχη. Αποκλεισμός του συγκεκριμένου κόμματος, αυτό που λέγεται Έλληνες το κόμμα, του Ηλία Κασιδιάρη, από την κοινοβουλευτική διαδικασία των επόμενων εκλογών. Κυρία Αρσία, να ξεκινήσω από εσάς, ανάποδα την κουβέντα. Εσείς δεν συμφωνείτε με την πρωτοβουλία αυτή νομοθετική της κυβέρνησης, την οποία και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαφωνεί, απλώς τη βάζει σε άλλη βάση, νομοθετική βάση. Ούτε το ΠΑΣΟΚ διαφωνεί. Εσείς έχετε πει όχι, δεν συμφωνούμε. Γιατί δεν συμφωνείτε? Κοιτάξτε, για να το πάμε ανάποδα για να κλείσουμε τον κύριο Παθανάση. Αν η Νέα Δημοκρατία θέλει να καταπολεμήσει τον φασισμό, θα σταματήσει να τον εκτρέφει. Και τον εκτρέφει με μια ακραία φασιστική ρητορική όσον αφορά τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, όλες τις δράσεις που έχει πάρει. Κλείνει το μάτι στο ακροδεξιό ακροατήριο διαρκώς. Τώρα, το φασισμό το χτυπάς στην κάλπη, το χτυπάς στη Βουλή, το χτυπάς στο δρόμο. Εκεί πέρα θα δώσουμε τη μαγεία του φασισμού. Υπάρχει δημοσκόπηση σήμερα, όχι λοιπόν, με μέτρα. Που επικαλεστήκατε κι εσείς και λέτε ότι είμαστε μέσα στη Βουλή, και όντως σας δείχνουμε στη Βουλή, και μάλιστα σχετικά άνετα στην εκτίμηση πρώτης ψήφου, δείχνει όμως και το κόμμα του κ. Κασιδιάρη στη Βουλή. Το ίδιο δημοσκόπηση, λίγο πιο κάτω από εσάς. Άρα λοιπόν, αν ισχύει η δημοσκόπηση αυτή, τότε στις επόμενες εκλογές, τις πρώτες, θα είναι μες στη Βουλή το κόμμα του κ. Κασιδιάρη. Άρα. Εγώ πιστεύω δεν θα είναι. Εγώ πιστεύω ότι όλη αυτή η συζήτηση δίνει πραγματικά δύναμη στο κόμμα του κ. Κασιδιάρη. Υπάρχει αυτή η άποψη, την οποία έχει μια λογική. Και αυτή, εγώ δεν την πετάω σκουπίδια, θεωρώ ότι έχει και μια λογική. Νομίζω, και εγώ πιστεύω δεν θα είναι. Γιατί οι εγκληματικές οργανώσεις και οι νεοναζί πρέπει να συμμετέχουν στις εκλογές, αφού δεν καταφέραμε να τους χτυπήσουμε στην κοινωνία ούτε πουθενά άλλου. Στις τελευταίες εκλογές με καταδικασμένη την ηγεσία της πήραν 2,9. Που δεν ήταν Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, η ΣΥΡΙΖΑ ήταν. Δεν ήταν αυτή η πολιτική που εκτρέφει το φασισμό της δεξιάς, ήταν η προοδευτική που συμμετείχατε και σε ένα διάστημα και εσείς, κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς πιστεύετε ότι όταν έρχεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη και λέει οτιδήποτε, λέει κύριε Μελλόν, ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή ο νόμος Μηταράκη Μητσοτάκη για την ποινικοποίηση της διάσωσης είναι ο χειρότερος και φασιστικότερος νόμος ενάντια στους πρόσφυγες και στη διάσωση. Η Χρυσή Αυγή στηρίζει, θα μου πείτε τώρα, το κόμμα Κασιδιάρη στηρίζει τους πρόσφυγες. Βέβαια, η ατζέντα, έχει φέρει μια ακροδεξιά ατζέντα η Νέα Δημοκρατία, που νομοποιεί αυτά τα φασιστικά κόμματα. Απλά να καταλάβω, αυτή η πλευρή διεύρυνση για τη Νέα Δημοκρατία. Ποιο είναι αυτή η πλευρή? Η μία πλευρά της. Ποια είναι, δεν είναι η ακροδεξιά? Αυτό της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή δεν είναι η πολιτική του Δωρικάκου, η κοινωνιακή. Εσείς δεν θα το ψηφίσετε. Τι να ψηφίσουμε? Αυτή είναι προς τη διαρέτος. Είχε κατηγορήσει ως εγκληματική οργάνωση όλο την Ιωρή Νήρισο.